Κύριε Καλπάκη, τι λέτε εσείς? Ασκείτε σκληρή κριτική. Καταρχήν, σήμερα είναι μια μέρα πένθους. Διότι είχαμε την τραγική απώλεια συνανθρώπων μας χθες στο δάσος της Δαδιάς. Και οφείλουμε να τονίσουμε. Μετανάστες και ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Ακριβώς. Και άλλος ένας 19 στη Λευκύμη χθες. Και οφείλουμε να τονίσουμε ότι όλες οι ζωές μετρούν το ίδιο και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα να διατηρήσουμε τουλάχιστον ζωντανό τον ανθρωπισμό μας. Γιατί βλέπουμε ανατριχιαστικά πράγματα και να γράφονται από χθες στο διαδίκτυο, αλλά είδαμε και ανατριχιαστικές εικόνες με πογκρόμ, με φαινόμενα αυτοδικίας και πρόσκληση σε βία εναντίον μεταναστών. Καταδικαστέα πάντως. Για τα οποία θα πρέπει να παρεύουν οι αρμόδιες αρχές, διότι πέρα από την... Δεν αφορά μόνο την σύλληψη αυτού του καθάρματος που έκανε αυτό το αποτρόπαιο, αφορά συνολικά και την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν μείνει ανεξέλεκτα, αλλά αφορά και την πρόσκληση σε βία που βλέπουμε ότι συμβαίνει, που συμβαίνει στο διαδίκτυο. Το λέω αυτό. Αυτό δηλαδή διότι η κυβέρνηση, κύριε το λέω αυτό, κύριε Κλαμάκη, και θα σας απαντήσω ακριβώς, διότι είναι βέβαιο ότι στους πολίτες έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ανοχήρωτης της χώρας, αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Και το ερώτημα είναι ποιος υποδαβλίζει ή μάλλον ποιος ανέχεται τέτοια φαινόμενα. Διότι ποια η σκοπιμότητα της δήλωσης της χθεσινής του αρμόδιου υπουργού του κύριου Κερίδη ότι το τραγικό γεγονός στο δάσος της Δαδιάς μας δείχνει ποιοι είναι οι κίνδυνοι της παράτυψης μετανάστευσης. Αυτό είναι το ζήτημα, δεν οι πυρκαγιές. Ή ποια η σκοπιμότητα των διαρροών σε μέσα ενημέρωση, σε πρωτοσέλιδα του ΓΕΕΘΑ για την παρουσία καταδρομέων και την επιτήρηση των μειονοτικών χωριών στη Θράκη. Ναι, αλλά οι λαθροδιακινητές δεν τους σωθούν εκεί σε αυτά τα κρυφά περάσματα. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για τις πυρκαγιές. Για τις πυρκαγιές συζητάμε. Ναι, και για το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό είναι το ζήτημα με το οποίο έχουμε να κάνουμε. Διότι αυτές τις ημέρες ζούμε ημέρες κατάρρευσης. Περί αυτού πρόκειται. Και έχουμε ανθρώπινες απώλειες χθες. Mm-hmm. Αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης και δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό. Κύριε Καλπάκη, τι πήγε λάθος σε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο? Έχει να κάνει με την πυροσβεστική, έχει να κάνει με την πολιτική ηγεσία? Με την πολιτική προστασία εν γέννη ενδεχομένως. Κοιτάξτε, καταρχήν οι μεγαλοστομίες του κύριου Μητσοτάκη από τις 7 Ιουλίου, όταν είχε κάνει ως νεοεκλεγής πρωθυπουργός την επίσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι είμαστε έτοιμοι, έχουν καταρρεύσει. Και κατέρευσαν και στις πυρκαγιές τις καταστροφικές του Ιουλίου και βλέπουμε ότι ένα μήνα μετά συμβαίνει μια τεράστια ανυπολόγιστη καταστροφή με ανθρώπινες απώλειες, με μια τεράστια περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το κόμμα σας, πέρα από την κριτική. Θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι θα περάσουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τώρα, επί της ουσίας, οι συγκεκριμένες ευθύνες που εντοπίζουμε και στο ερώτημα που βάζετε για τις προτάσεις είναι η εξής. Ένα στοιχείο. Από το 2020. Από τον Μάρτιο, ο νόμος για την πολιτική προστασία που έφερε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 20, φέρνει νόμο, Μάρτιο τίθεται σε αναστολή. 3 χρόνια έκτοτε παραμένει σε αναστολή αυτός ο νόμος. Ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Το φθινόπωρο του 2021 ιδρύεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με τον νόμο σε αναστολή και χωρίς οργανόγραμμα. Το παραδέχτηκε πριν 10 μέρες ο ίδιος ο κύριος Κικίλιας, ο ίδιος ο υπουργός. Αυτά είναι στοιχεία προχειρότητας. Τρίτο στοιχείο, τρίτο σημείο. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός 187,5 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την πολιτική προστασία. Ξέρετε πόσα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα δύο χρόνια? 938.000 ευρώ μόνο. 938.000, 0,5% από κονδύλια τα οποία θα πήγαιναν σε συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη, για την αντιμετώπιση. Είπε ο κύριος Κικίλιας πάλι πριν 15 μέρες ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η πρόσληψη 500 νέων πυροσβεστών. Τώρα έγινε πρώτη προτεραιότητα. 4 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι καινούργια κυβέρνηση. Δεν παρέλαβα από μια προηγούμενη κυβέρνηση για να τα ρίχνει. Λέτε, στην λοιπόν, προηγούμενη κυβέρνηση. Πως και γνώριζαν και θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει και πολύ νωρίτερα. Κύριε Γρηγοριάδη, η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται απέναντι σε έναν κίνδυνο. Είναι το hot spot
της κλιματικής κρίσης. Βρισκόμαστε απέναντι στις μέγα πυρκαγιές, mega fires. Και για να τα αντιμετωπίσουμε αυτά, τα φαινόμενα, αυτόν τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, για το περιβάλλον, για την οικονομία, για τη βιωσιμότητα συνολικά της χώρας αλλά και του πλανήτη, χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και χρειάζεται και συνεννόηση. Σε διακομματικό επίπεδο. Εμείς αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Θα τα βρείτε τώρα, κύριε Καλπάκη, σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Ρουριάδη, να σας πω κάτι. Εμείς ζητήσαμε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών εδώ και ένα μήνα. Από τις 24 Ιουλίου. Τώρα λοιπόν που θα γίνει, θα τα βρείτε. Το ανακοινώσαμε κιόλας αυτό. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες το βράδυ και λέει ότι με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, και το ΠΑΣΟΚ επίσης, θα γίνει αυτή η συζήτηση. Και δική του πρόταση. Θέλω να πω, όχι, δεν είναι ζήτημα ότι παίζουμε με τις λέξεις. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι προτάσει μια συζήτηση. Ότι προτάσει την επικοινωνία η κυβέρνηση ακόμα μια φορά. Και δεν έχω καθόλου υψηλές προσδοκίες από αυτήν τη συζήτηση στην Βουλή, από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει και το διαχειρίζεται το ζήτημα η κυβέρνηση. Και μια πρώτη το επιτελικό κράτος. Ως μοντέλο διακυβέρνησης και ως τρόπος λειτουργίας πολλές φορές και τώρα αποδεικνύεται ανίκανο να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις και ανίκανο να εντάξει μοντέλα σαν αυτό που περιέγραφε προηγουμένως ο κύριος Γιάνναρος. Εμείς έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη προς αυτή την κατεύθυνση πρόταση. Και το 2019 σχέδιο νόμου παρουσιάσαμε για την πολιτική προστασία, το πόρισμα της Επιτροπής Goldhammer, αυτά ήτανε και μπήκαν στο σιρτάρι. Και λέμε ακόμα και τώρα ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο με εμπλοκή και συμμετοχή ενεργή των επιστημόνων, των τοπικών κοινωνιών, με διακομματική συνεννόηση, σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετίας, όπου θα το βλέπουμε και θα το αναπροσαρμόζουμε ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρονιάς. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Και το δεύτερο είναι, αν είναι ζήτημα, αν είναι προτεραιότητα μάλλον της κυβέρνησης, η ενίσχυση σε προσωπικό, σε δομές. Θυμίζω μόνο ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό. Το φθινόπωρο του 2021, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια και στην Βαρυπόμπη, οι πυροσβέστες που διαμαρτύρονταν έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τους κατέβρεχαν με τις άβρες. Είναι προτεραιότητα η ενίσχυση, η στήριξη του προσωπικού που ξεκίνησε αντιπυρική περίοδος με 3.600 κενά. Και τώρα λέει ο κ. Κυπηλιάς ότι πρέπει να κάνουμε 500 νέες προσλήψεις μετά από 4 χρόνια. Ωραία.